Καμία εξήγηση δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα που έστειλαν σύσσωμη την αρκοσημωρία στη φυλακή για την υπόθεση μεταφοράς φορτίου κοκαίνης από την Ολλανδία στην Αθήνα και από εκεί στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή για μία ακόμη φορά το διαβόητο κρητικό Εσκομπάρ. Εκτιμώ ότι έπαιξε ρόλο σίγουρα και το μέγεθος της ποσότητας, η έκταση και η έκταση που έχει λάβει η συγκεκριμένη υπόθεση. Τα ναρκωτικά που ταξίδεψαν από το Αϊτχόβεν στην Αθήνα με μεταφορική κρυμμένα σε φούρνο μικροκυμάτων έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου που είχαν γίνει σκιά του 49χρονου και του γιού του, οι οποίοι επαναδραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο ναρκωτικών λίγο μετά την αποφυλάκηση του πατέρα για λόγους υγείας. Και ενώ ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για φορτίο κοκαίνης που είχε κατασχεθεί το 2016 και διακινούσε έχοντας επιστρατεύσει ακόμη και το 17χρονο γιο του. Ήταν αποκλειστικά μία δική του υπόθεση με την οποία το παιδί δεν έχει καμία σχέση. Όμως η πραγματικότητα θα καταδειχθεί στην αρχή, γιατί υπάρχουν στοιχεία ως προς αυτό και εφόσον αξιολογηθούν θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο πώς θα εξελιχθεί. Πρώτη μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο η 40χρονη Αλβανίδα, σύντροφος του κρητικού Εσκομπάρ, η οποία κρατήθηκε όλες αυτές τις μέρες σε αστυνομικό τμήμα για λόγους ασφαλείας, καθώς προανακριτικά φέρεται να αναφέρθηκε σε μία ακόμη εισαγωγή 3 κιλών κοκαίνης από την Ολλανδία, κρυμμένα σε μία κουζίνα. Σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας, η Αλβανίδα, μητέρα ανήλικων παιδιών, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σχέση με την εισαγωγή και διακίνηση των ναρκωτικών, ενώ όπως ανέφερε ο συνηγορός της, φερόταν ως αποδέκτης των δεμάτων επειδή ο σύντροφός της βρισκόταν για λόγους υγείας στο Ηράκλειο. Ωστόσο, η απόφαση της δικαιοσύνης ήταν να προφυλακιστεί. Δεν είχε σκοπό να μεταφέρει καμία ποσότητα. Επειδή έπρεπε ο σύντροφός της να βρεθεί για ιατρικούς λόγους στην Κρήτη, θα τον ειδοποιούσε για να παραλάβει. Εκείνος να ανέβει, να παραλάβει ένα δέμα, επειδή βρισκόταν εκείνη στην Αθήνα. Δεν είχε ούτε αποδεχτεί να το μεταφέρει η ίδια, ούτε είχε αποφασίσει, ούτε είχε συμφωνήσει. Στην απολογία του, ο 49χρονος ανέλαβε και πάλι όλη την ευθύνη για τα ναρκωτικά, επιχειρώντας την απεμπλοκή του γιού του, ο οποίος είχε συλληφθεί και το 2016 όταν η δίωξη ναρκωτικών ξέθαψε από τον κήπο του σπιτιού του 3 κιλά κοκαίνης. Ο κρητικός Εσκομπάρ είχε μετατρέψει τον τότε ανήλικο γιο του σε προπομπό για τη μεταφορά μεγάλων παρτίδων, αλλά και διακινητή. «Δεν έχει σχέση ο γιος μου», είπε ο πατέρας. Ουσιαστικά η ευθύνη της πράξης που αποδέχτηκε ήταν απολύτως δικιά του, καμία εμπλοκή δεν έχει το παιδί. Θα σας πω ότι αντιμετωπίζει βαρύτερη κατηγορία με συνέπεια ουσιαστικά και με τιμωρία την ύψιστη των ποινών. Ωστόσο τα στοιχεία από το αποδεικτικό υλικό προκύπτουν, εν πάση περιπτώσει, να μην στοιχειοθετούν τη βαρύτητα αυτής. Είναι κάτι που θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Ο 22χρονος σήμερα γιος του είχε αθωωθεί από το δικαστήριο ανηλίκων, όμως σήμερα, παρά το γεγονός ότι αρνείται κάθε σχέση με το νέο φορτίο κοκαίνης, οδηγήθηκε στη φυλακή μαζί με τον πατέρα του. Δεν δεχόμαστε την κατηγορία, υπάρχει άνηση επί της κατηγορίας για τη θέση και την γνώση του κατηγορουμένου, του 22χρονου. Δεν τελούσε σε γνώση, υπάρχουν στοιχεία προς αυτό. Επαφιόμαστε στη δίκη κρίση των αρχών και ως προς αυτά αξιολογηθούν σε δεύτερο χρόνο. Οπότε αυτά υποστήριξε στην απολογία. Υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση, παρά το γεγονός ότι περιόρισε ατμόσφαιρα, το περιορίζει αρκετά.